Στην εκπομπή αναλυτής του ένα Channel, ο Δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζημανουήλ ανακοίνωσε τη δημιουργία τμήματος ΕΚΑΒ στο νησί της Θάσου μέσα στο Γενάρη. Το καλό νέο έχουμε με τον τομέα ΕΚΑΒ, κάτι που το πάλεψα χρόνια. Έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση από τον διοικητή του ΕΚΑΒ κάτω στην Αθήνα, ότι θα δημιουργηθεί τομέα ΕΚΑΒ. Τελικά θα δημιουργηθεί το τομέα ΕΚΑΒ. Θυμάμαι το παλεύατε και είχατε πει ότι χρειάζεται και πρέπει, δεν γινόταν. Μα καταρχάς δεν γινόταν το νησί να μην έχει τομέα. Δεν το συζητώ. Ήταν κάτι το οποίο το παλεύατε όλοι. Νομίζω ότι νιώθω δικαίωση μετά από χρόνια που ανακοινώνεται από επίσημα χείλη η δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ στη Θάσο. Κάτι που έλεγα ότι δεν μπορεί να παρακαλάμε για οδηγούς ασθενοφόρων, δεν μπορεί να το αφήνουμε στον Δήμο να καλύπτει τις ανάγκες του κέντρου υγείας, που βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, οφείλει το κράτος να βάλει το πλαίσιο. Το αναφέρω αυτό γιατί μοιάζει με τη γραμμή του πρίνου. Πρέπει παντού να υπάρχει ο νόμος από πάνω και να μην υπάρχει η χαλαρότητα του «θα δούμε». Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την λειτουργία του ΕΚΑΒ σας έχει δοθεί ή απλώς έχετε προς το παρόν μόνο την είδηση ότι τελικά θα γίνει? Υπόθηκε ότι ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο είναι εφικτό να δημιουργηθεί. Ας θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Κώστας Κρακατσιανόπουλος στην κάμερα του ένα Channel κατά την επίσκεψή του την προηγούμενη εβδομάδα στο ΕΚΑΒ Καβάλας για το ζήτημα της Θάσου. Το μέρος της Θάσου ήταν ένα πρόβλημα που και αυτό επί χρόνια τώρα θα έπρεπε να έχει λήξει, δυστυχώς δεν είχε λήξει. Πολύ σύντομα ο σκοπός της καινούργιας διοίκησης είναι να ιδρύσουμε και στη Θάσο ένα τομέα, γιατί σαφέστατα είναι μια περιοχή η οποία ιδιαίτερα το καλοκαίρι έχει ιδιαίτερο βάρος, πάρα πολύ κόσμο, τουρισμός, και σαφώς και αυτή θα αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα το πρόβλημα της ίδρυσης τομέας στη Θάσο. Πολύ πριν το καλοκαίρι θα έχει δημιουργηθεί. Μπορεί και μέσα στο Γενάρη.